Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012. Ας δούμε κατευθείαν τους τίτλους των ειδήσεων. Ποια είναι τα πρώτα στοιχεία από το πλαίσιο συμφωνίας της Ελλάδας στο Eurogroup. Βέρτιγκο στο Πασόκ, παραιτήθηκε ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος. Νέες πολιτικές παρεμβάσεις από τους Γιάννη Ραγκούση και Χρήστο Παπουτσί. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πτωείται. Με κανό βρίσκεται στη Σκιάθο. Ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία για επιστροφή των 21 διαγραφέντων. Αποκάλυψη τώρα. Ποιος δήμαρχος κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος βρικόλακας. Κυρίες και κύριοι, ο Χάρης Λαζαρόπουλος και αυτό είναι το κεντρικό online δελτίο ειδήσεων από το News Bomb. Ας δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Επετέχθη συμφωνία για τη μείωση του επιτοκίου του πρώτου δανείου που έλαβε η Ελλάδα από το Μηχανισμό Στήριξης και συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν στα χαρτοφυλάκια τους οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες. Αυτό σημειώνουν κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών την ώρα που συζητείται στο Eurogroup το πλαίσιο της συμφωνίας. Ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν έχει βρεθεί έως τώρα λύση για τη συμμετοχή στο ελληνικό PSI των ομολόγων που κατέχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ελληνική πλευρά κατάφερε να περάσει στη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Eurogroup τη θέση της για τη λειτουργία του ειδικού λογαριασμού, καθώς βρήκε έναν απρόσμενο σύμμαχο, τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επιστολή παραίτησης απέστειλε ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της αριστερής πρωτοβουλίας του κινήματος. Δηλώνει προδομένος από τις πολιτικές που ακολούθησε το κόμμα στα 2 χρόνια της διακυβέρνησής του. Την ίδια ώρα, 2 υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και υπουργοί, οι κύριοι Γιάννης Ραγκούσης και Χρήστος Παπουτσής, αφήνουν εχμές κατά του Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου με άρθρα και επιστολές. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η κρίσιμη διαπραγμάτευση για τη χώρα στο Eurogroup και παρατηρούνται διαλυτικές τάσεις στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου βρίσκεται και πάλι σε διακοπές. Ο άνθρωπος που θέλησε να σώσει τη χώρα βρήκε την ευκαιρία και κάνει ολιγοήμερο διάλειμμα αναψυχής στη Σκιάθο. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα στην κατηγορία Πολιτική του newsbomb.gr, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαμένει σε γνωστό ξενοδοχείο του νησιού. Είχε μάλιστα την ευκαιρία να απολαύσει με το κανό του τα καταγάλανα νερά της Σκιάθου. Ο σοφός λαός, κατά τα άλλα, λέει για τον κόσμο που χάνεται και εκείνον που χτενίζεται. Διαβουλεύσεις για την επιστροφή των 21 διαγραφέντων βουλευτών στη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τις αρχικές εισηγήσεις για σκληρή γραμμή απέναντί τους ή για να εξεταστεί η κάθε περίπτωση ξεχωριστά, φαίνεται ότι επικράτησε η ιδέα μιας διαλλακτικής αντιμετώπισης των διαγραφέντων. Όπως επισημαίνουν συνεργάτες του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά, οι όροι που τίθενται και θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα είναι οι εξής δύο. Η αποφυγή δηλώσεων ή πράξεων που θα διευρύνουν το χάσμα και η ψήφιση των 2 εφαρμοστικών νόμων που θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Και να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια αποκριάτικη είδηση. Κάποτε όλοι γνωρίσαμε από τον τηλεπαρουσιαστή Αλκιστέα τον βασιλιά Καρνάβαλο της Πάτρας. Πολλές δεκαετίες μετά σας αποκαλύπτουμε ότι και αυτός ο βασιλικός θεσμός κλονίζεται από ένα δήμαρχο που αφήνει ιστορία. Ας δούμε τις φωτογραφίες που ακολουθούν και μας τις έστειλαν από τη Θεσσαλονίκη για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Γίνονται και αυτά. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, περιμέναμε να βγει με κάποιο φέση, με κάποιο σαρίκι, ενώ δεν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που θέλουν τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης να παίζει στο remake της ταινίας «Ο Βρικόλακας των Εξαρχείων». Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνει και το απόψινό δελτίο ειδήσεων από το newsbomb.gr. Εμείς ραντεβού αύριο την ίδια ώρα εδώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.